Χαίρετε. καλησπέρα. Έχουμε θεματάρα απόψε, πάλι. Φυσικά για όλα λέω ότι είναι θεματάρες, αλλά εντάξει. Θήτης ή θύμα, ρωτάει μια φίλη. Θέκλα μου καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα. Είμαι μια φανατική θαυμάστριά σου που έχει δει όλα τα βίντεο του καναλιού στο YouTube και έχει διαβάσει όλα σου τα βιβλία. Ευχαριστώ, Μ' Έχει βοηθήσει χωρί να το ξέρει σε πάρα πολλέ δύσκολε στιγμέ που δεν είχα κανέναν να μιλήσω και άκουγα τα βίντεό σου που μου έδιναν πολύ κουράγιο και έβαζαν τι μπερδεμένε σκέψει αλλά και τι ενοχές μου σε μια πιο λογική διάσταση. Θα ήθελα, αν μπορεί, να αναφερθεί σε κάποιο βίντεό σου, ίσω και θεωρητικό, για το ποια σχέση πρέπει να έχουμε με την πατρική μα οικογένεια όταν απορρίπτω διαχρονικά τον σύντροφό μα. Θα διαβάσω την ιστορία σου γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα και χαρακτηριστική. Είμαι σε σχέση 7 χρόνια με έναν συνομιλικό μου και είμαι 32 ετών. Από την αρχή οι γονεί μου δεν ήθελαν τον σύντροφό μου, ενώ δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Ούτε έχω μιλήσει μαζί του για δικούς τους λόγους. Να δούμε ποιοι ήταν οι λόγοι των γονέων σου, ποιοι είναι οι λόγοι των γονέων σου που δεν θέλουν τον σύντροφό σου. Όπως το που σπούδασε, θέματα εξωτερικής εμφάνισης και υποθέσεις για τη συμπεριφορά του και τα κίνητρα του από δικές τους εικασίες. Δηλαδή υποψιάζονται πράγματα για τον άνθρωπο, κόβουν και ράβουν και έχουν άποψη για αυτόν χωρίς να το γνωρίσουν. Λένε ότι εγώ έχω άλλη τα ψυχολογικά θέματα και είμαι μαζί του, το οποίο αυτός είναι πονηρός και τα έχει καταλάβει και τα εκμεταλλεύεται. Όπως για παράδειγμα το ότι είχαμε παλαιότερα κάποια οικογενειακά οικονομικά προβλήματα, και γι' αυτό αυτό μου κάνει δώρα ή με πάει σε καλά εστιατόρια για να με εντυπωσιάζει. Όλα τα ξέρουν οι γονεί σου πια, σοφότατη. Εν τω μεταξύ, βγαίνουμε ζήτημα τρει φορέ το μήνα, όχι απαραίτητο κάπου ακριβά, και τα δώρα που αναφέρονται είναι μόνο σε γιορτές και γενέθλια, στο οποίο μου λέει ότι νιώθει χαρά να μου παίρνει κάτι καλό, γιατί με νιώθει η οικογένειά του και όχι μια απλή σχέση. Τι ωραίο πράγμα να σου λέει ο σύντροφό σου, πως νιώθει η οικογένειά του και μάλιστα καλή οικογένεια, όχι τοξική οικογένεια, όπως αυτή μου περιγράφεις. Εξάλλου είναι γελίο όλο αυτό το σενάριο, γιατί είμαστε οικονομικά περίπου στην ίδια κατάσταση με τον σύντροφό μου. Απλώ εκείνο έχει μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια γιατί έχει δικό του σπίτι και λιγότερα έξοδα σε αντίθεση με μένα που νοικιάζω και τα καλύπτω όλα μόνιμα. Άρα δεν μένει με του γονεί σου. Mm. Κάθε φορά που ακούω τα σενάρια του για εμά, απογοητεύομαι όλο και περισσότερο γιατί βλέπω ότι ήδη μου οι γονεί δεν ξέρουν το χαρακτήρα μου και με υποτιμούν συνεχώ. Γιατί εγώ ποτέ μου δεν θα είχα τέτοια κίνητρα για σχέση μου, ούτε με ενδιαφέρουν τα υλικά αγαθά. Και πολύ καλά κάνει. Συντηρούμε μόνη μου πολλά χρόνια τώρα, χωρίς βοήθεια και καθημερινά έχω επιλέξει να αναλαμβάνω την ευθύνη του αυτού μου, όπως λες και εσύ, χωρίς να φορτώνω δικά μου προβλήματα στους γύρω μου. Μπορώ να ζήσω και με πολλά και με λίγα, αρκεί να νιώθω ότι είμαι ηθικά συνεπής προς τον εαυτό μου και στις αξίες μου. Επίσης, προσέχω πολύ τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, γιατί θέλω να τους εκτιμώ για τη συμπεριφορά και την ακαιρεότητα του χαρακτήρα τους και γι' αυτό έχω ελάχιστους φίλου. Τα πέντε πρώτα χρόνια τη σχέση μου πέρασα με καυγάδε και ιστερίε από την πλευρά τη μητέρα μου κυρίω κάθε φορά που αναφερόμουν στη σχέση μου. Ε, και εσύ πήγαινε να πάρει τη, την έγκριση, τη ευλογία, την ευλογία, τι πήγαινε να πάρει. Είχα φτάσει σε σημείο να τον κρύβω για να ερεμήσω από τη ψυχολογική πίεση και αναπεριόδου να χωρίζω γιατί δεν άντεχα μήπως μήπω κερεμούσε. Α, καλά, χώριζε για να ερεμήσει η μάνα σου. Όχι. Όχι. Α χωρίσει αυτό το δικό τη άντρα για να ερεμήσει, αν εκείνη το πρόβλημά της. Τη είχα ζητήσει να το γνωρίσει για να σχηματίσει δική τη άποψη, αλλά φώναζε ότι δεν θα κάθεται να την εκθέτω γνωρίζοντά τη σε κάθε σχέση μου αφού δεν είχαμε κάτι επίσημο. Θα την εκθέσει αν τη γνωρίζεις σε κάθε σχέση σου χωρί να έχετε κάτι επίσημο άνθρωπο που είστε μαζί τόσα χρόνια. Έρε, ψυχολόγο που σου χρειάζεται, μη σου πω και ψυχίατρο. Τα τελευταία δύο χρόνια η οικογένεια μου είχε υιοθετήσει μια στάση σαν να μην υπάρχει σχέση μου. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο σύντροφό μου, ούτε από εμένα, ούτε από αυτούς και κρατούσαμε μια ψεύτικη ισορροπία. Ωστόσο, κάθε φορά που πάω κάποιο ταξίδι μαζί του ή βγαίνουμε, αντιμετωπίζω μια ψυχρή στάση από τους δικούς μου, με μονολεκτικές απαντήσεις και απουσία επικοινωνίας, που με ρίχνει απίστευτα ψυχολογικά όσο και να προσπαθώ. Αυτή η φράση είναι το ζουμί της υποθέσεώς σου. Ότι σε ρίχνει απίστευτα ψυχολογικά η στάση το γονιό σου όσο και να προσπαθείς. Πριν βγω μαζί του σκέφτομαι τι θα αντιμετωπίσω και μετά βαραίνω. Δεν απολαμβάνω τίποτα. Ζω μονίμως σε ένα άγχος και έναν πανικό. Σήμερα δεν άντεξα και είπα στη μητέρα μου ότι δεν αντέχω άλλο τη συμπεριφορά τη, ότι είναι παθητικά επιθετική και ότι είναι πολλά χρόνια τώρα που δεν με αφήνει ούτε στιγμή να χαρώ με όλο αυτό που γίνεται και ότι είναι σαν να ζω δύο διαφορετικέ ζωέ, μια μαζί του και μια με τη σχέση μου. Ότι φοβάμαι να μιλήσω σπίτι και ότι δεν μπορώ να μοιραστώ τίποτα μαζί του και στενοχωριέμαι συνέχεια που είμαστε έτσι. Παρόλο που νοικιάζει και μένει μόνη σου, φαίνεται ότι περνά αρκετό χρόνο με αυτού, ε! Αρκετό, αρκετό τατό. Και ξέρεις τι μου απάντησε, ότι την καταπιέζω και ότι θέλω να της επιβάλλω τη σχέση μου και δεν έχω δικαίωμα να το κάνω αυτό. απαναία μου, τα ακούσαμε όλα σε αυτό το κανάλι και όμως δεν τα έχουμε ακούσει, έχει κι άλλα. Την καταπιέζεις <laughs> που προσπαθείς να της επιβάλλεις τη σχέση σου <laughs> που είσαι 32 χρόνια γυναίκα. Ότι εγώ είμαι ψυχρή μαζί της και δεν τη συμπεριφέρομαι καλά και, είναι, και είμαι επιθετική, ενώ εκείνη κάνει υπομονή μαζί μου και θα συνεχίσει να κάνει όσο άσχημα και να τη συμπεριφέρουμε. Είναι η Αγία η γυναίκα. Τι κακομοίρα. Ειλικρινά θέκλα δεν τη έχω μιλήσει ποτέ άσχημα και έπεσα από τα σύννεφα όταν το άκουσα αυτό. Όλη αυτή η αδιάγνωση έχουν μια δική του αφήγηση μέσα στο μυαλό του, την οποία είναι μονίμως τα θύματα και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι θύτε του. Καλωσόρισε την παρανοϊκή σκέψη. Τη είπα ότι αγγίνομαι επιθετική είναι γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ψυχρή και δεν αντέχω άλλο να ξαναζώ αυτή την παθητική επιθετικότητα. Και ειλικρινά σοκαρίστηκα. Εγώ πάλι καθόλου. Καθόλου. Θα σου εξηγήσω στη συνέχεια πώ σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί που πίστευα ότι είχα όλα τα δίκαια δικά μου και ότι απλώ έφταιγα εγώ που είμαι πολύ υπήρων τόνων και ανίκανη να βάλω όρια στου άλλου, γι' αυτό και έχουν αποθρασυνθεί, ξαφνικά ο Έχω προβληματιστεί τόσο πολύ και δεν ξέρω μήπω είναι όντω εγωιστικό να θέλω αποδοχή της σχέσης μου από του γονεί μου. Και τελικά, μήπω όντω τα θέλω όλα δικά μου. Με κοιτά, πώ σε κοιτώ. Με κοιτά, σε κοιτώ. Τελικά τι πρέπει να κάνουμε σε αυτέ τι περιπτώσει. Να διαχωρίζουμε τελείω σχέση και οικογένεια. Να ζω διπλή ζωή. Όχι μόνη ζωή θα ζει, αλλά θα ζει με αυτού που σου αγαπάνε τη μόνη ζωή. Επίση, θέλουμε επιτέλου να προχωρήσουμε και να κάνουμε δική μα οικογένεια. Εγώ τι θα κάνω. Θα κανονίζω γάμο και οι γονεί μου θα κάνουν ότι δεν παντρεύομαι για να μην καταπιέζονται από την επιλογή μου. Και ο σύντροφό μου, όσο βλέπει αυτέ τι καταστάσει, δεν θέλει να συνεχίσουμε. Και καλά κάνει. Γιατί νιώθει ότι θα είναι η αιτία να χάσω την οικογένεια μου και δεν θέλει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί θεωρεί ότι η σχέση με του γονεί μα είναι πάντα σημαντικότερη από την οποιαδήποτε σχέση. Εδώ θα διαφωνήσω μαζί του. Δεν είναι η σχέση με του γονεί μα πάντοτε σημαντικότερη από οποιαδήποτε σχέση. Γιατί οι γονεί μα μπορεί να είναι αδιάγνωστοι και τοξικοί γονεί. Τελικά δεν έχω καταλάβει καθόλου πώς τελειώ, πού τελειώνουν τα δικά μου δικαιώματα και πού αρχίζουν τα δικά του. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα αυτοί κορίτσι μου στη δική σου ενηλική ζωή. Κανένα απολύτω. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη δική σου ενήλικη ζωή. Οι γονεί σου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη δική σου ερωτική ζωή. Οι γονεί σου δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω σου τέλο. Τελεία. Αν υπομονώ σε μια απάντησή σου να βάλει πάλι τη σκέψη μου σε μια λογική σειρά. Με συγχωρεί για το τεράστιο μήνυμα, αλλά το μυαλό μου είναι τόσο μπερδεμένο. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένο το μυαλό σου, κόρη. Πάρα πολύ μπερδεμένο το μυαλό σου. Παναγία μου, τι ζει τώρα τι ζει, τι βιώνει. Πα, 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 Λοιπόν, η μάνα σου προφανώ είναι η υποκινητρία δύναμη. Πίσω από αυτή τη στάση του γονιό σου ή δεν αφαίρει να σου έχει πει ο πατέρα σου κάτι, λε η μάνα μου πετώνα, η μάνα μου πετάλο κλπ, κλπ. Η μάνα σου έχει θέματα, κόρη μου, είναι αδιάγνωστη. Δεν ξέρω τι διάγνωση έχει, δεν την είδα, δεν θέλω να τη δω, δεν θέλω να τη γνωρίσω, δεν θέλω να τη διαγνώσω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Είναι απαράδεκτη μάνα σου. Είναι απαράδεκτη. Συμπεριφέρεται σαν πω και τα δικά σου κομμενικά είναι δικά τη, όχι πε Εγώ είμαι αυτή που είμαι, εσύ είσαι αυτή που είσαι. Έχει την επιλογή να είσαι με τον άντρα σου, να μην είσαι με τον άντρα σου, να χωρίσει τον άντρα σου, να μην χωρίσει τον άντρα σου. Και εγώ έχω κάθε δικαίωμα να επιλέγω με ποιον θα είμαι και πώ θα είμαι μαζί του. Είσαι 7 χρόνια με αυτό το παιδί και είστε 32 ετών, άρα είστε πολύ πιο πάνω στην ηλικία από τα 26 στην γυναίκα και τα 28 στον άντρα που ολοκληρώνεται η ψυχοκοινωνική και ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη της εφηβείας που περνάτε στη φάση της Συναισθηματική και ψυχολογική ενηλικίωση. Είστε σε ηλικία που μπορείτε να γνωρίζετε αν ταιριάζετε ο ένα με τον άλλο, αν αγαπιέστε πραγματικά και αν είναι καλή ιδέα να προχωρήσετε για να κάνετε γάμο και οικογένεια. Όμω εσύ, κορίτσι μου, είσαι μαμόθρευτη. Είσαι μαμόθρευτη. Είσαι προσκολημένη στη μάνα σου. Δίνει πάρα πολύ χώρο στη μάνα σου μέσα στη ζωή σου και η μάνα σου βρίσκει και κάνει. Το έχουμε πολλέ φορέ αυτό. Βρίσκει και κάνει. Σε βρήκε εκεί πέρα θυματάκι, σε βρήκε εκεί πέρα ευάλωτη, σε βρήκε εκεί πέρα ότι επηρεάζει συναισθηματικά από τι βλακώδει αντιδράσει τη και από τι ιστερίε τη. Γιατί περί ιστερική συμπεριφορά πρόκειται. Η ιστερική συμπεριφορά δεν είναι δόκιμο όρο, δεν χρησιμοποιείται τώρα στο ψυχολογικό γλωσσάρι, όμω σήμαινε παλαιότερα να νομίζει κάποιο ότι έχει κάτι χωρί να έχει κάτι. Άρα και η μάνα σου θεωρεί ότι έχει πρόβλημα η σχέση σου και θεωρεί ότι τη καταπατά τα δικαιώματα τη ενώ δεν υπάρχουν καν τίποτε δικά τη δικαιώματα στην προσωπική σου ζωή. Τίποτε! Τίποτε! Είναι η δική σου ερωτική ζωή. Είναι η δική σου προσωπική ζωή. Λοιπόν, από τη στιγμή όμω που εσύ δίνει τόση βάση σε αυτά που σου λένε οι γονεί σου και επηρεάζεσαι τόσο πολύ ώστε κατά καιρού έχει χωρίσει το φίλο σου. Ισκέφτεσαι αν θα βγει μαζί του σκέφτεσαι ότι θα πας για μαζί του για να μην έχεις μετά τα μούτρα τους, σημαίνει ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία, χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχολογική στήριξη για να ενηλικιωθείς επιτέλους και να ξεπεράσεις τους γονείς σου και να πάψεις να είσαι το στρατιωτάκι τους, να πάψεις να είσαι το γραναζάκι στη μηχανή τους. Τι σημαίνει μένει μόνη σου, νοικιάζει, είσαι ανεξάρτητη, αλλά όλη μέρα είσαι εκεί στο σπίτι του και γιατί να ξέρουν αν βγήκε με το φίλο ή όχι, Αν πήγε ταξίδι με το φίλο ή όχι. Σημαίνει ότι δεν συγκατοικείται, αλλά είναι σαν να συγκατοικείται. Ακόμη λειτουργεί σαν να είσαι ανήλικο παιδί που παίρνει άδεια από του γονεί σου. ξέρεις να του κλείσει την πόρτα, εξαίρεσαι να του πει stop, stop, stop. Κάτω τα χέρια από τη δική μου προσωπική ζωή. Αυτό να του πει. Και για να το κάνει αυτό το πράγμα χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία. Μόνο τα βίντεο δεν είναι αρκετά. Πρέπει να πα εσύ ίδια προσωπικά σε ψυχολόγο για να ενδυναμωθεί συναισθηματικά και ψυχικά, ώστε να πάψει να εξαρτάσει από τη μητέρα σου. Να πάψει να είσαι συνεξαρτόμενη προσωπικότητα τη μητρό σου. Μόλι κατεβάσει η μάνα σου τα μούτρα τη, τότε συνιώθει χάλια. Σου είπε αυτή την αρλούμπα ότι τη καταπιέζει τα δικαιώματα τη επειδή εσύ επιλέγει να είσαι με αυτόν τον άνδρα και προσπαθεί να τι επιβάλλει στη σχέση σου και εσύ αμέσω προβληματίστηκε και δεν έχει πει τι είναι αυτέ οι βλακίε που λες. Δεν είναι αυτέ οι χαζομάρε που λε, τι είναι αυτέ οι μπουρδολογίε. Συνέλθε, λειτουργήσε ω ένα όριμο άνθρωπο, διαφορετικά δεν θα μπορώ να έχω σχίσει μαζί σου. Αντί να τη βάλει στη θέση τη, κάθεσε και σκέφτεσαι μήπω την κακοποιεί εσύ. Και σκέφτεσαι ότι έχει δικαιώματα η μάνα σου πάνω στην προσωπική και ερωτική σου ζωή. Για όνομα του Θεού. Κύριε Λέισον, κόρη. Κύριε Λέισον, χρειάζεσαι ψυχική ενδυνάμωση εσύ ίδια. Και θα είναι καλά να πα το ψυχολόγο μόνη σου. Και να πάτε και μαζί με τον άντρα σου, γιατί από τη στιγμή που ο σύντροφο σου, άντρα σου θεωρεί ότι η σχέση με του γονεί μα είναι σημαντικότερη από τη σχέση με τον τέρι μα, και αυτό πρόβλημα. Έχοντα τέτοιε απόψει, αν όντω έχει αυτέ τι απόψει. Εγώ στη θέση του δεν θα σε παντρευόμουν, γιατί θα σκεφτόμουν ότι ανά πάσα στιγμή η μάνα τη θα μπορεί να μα χωρίσει. Ανά πάσα στιγμή η μάνα τη θα μπορεί να κάνει τη γυναίκα μου σκατά, να τη διαλύσει τη συναισθηματική ψυχική τη ισορροπία και να μου χαλάσει το γάμο μου. Γι' αυτό δεν θα σε παντρευόμουν. Όχι επειδή η σχέση, το... σχέση μα με του γονεί μα είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη σχέση. Κύριε Λέισον, η σχέση του νεογέννητου με του γονεί του είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη σχέση γιατί εξαρτάται η επιβίωση του από του γονεί του του νεογέννητου παιδιού. Η σχέση του βρέφου, του νηπίου. Άντε του παιδιού πάει στο δημοτικό σχολείο, όχι όμω και τη κοπέλα τη γυναίκα των 32 ετών, αν η σχέση με του γονεί τη σημαντικότερη σχέση τη ζωή τη. Κάποτε μεγαλώνουμε, κάποτε ξεκολλάμε από τους γονείς μας και κάποτε ζούμε τη δικιά μας ζωή. Και κάποιοι πρέπει να μετακομίσετε από τα σπίτια των γονιών σας, έστω και αν δεν κοιμάστε εκεί το βράδυ. Γιατί πάτε και νοικιάζετε, μένετε αλλού, όλη μέρα εκεί κουλιάζετε. Όλη μέρα πάτε στη μάνα σας να φάτε, πάτε στη μάνα σας να πείτε καφέ, πάτε στη μάνα σας στον πατέρα σας να πείτε τη ζωή σας, πάτε να σας κρίνουν, να σας κατακρίνουν, να σας επηρεάζουν, να σας δηλητηριάζουν και να σας ορίζουν. Ανεξαρτητοποιηθείτε, για όνομα του Θεού. Μένω ο γιο μου είναι 24 και η κόρη μου είναι 21, και δεν τολμώ να του πω οτιδήποτε για την ερωτική και την προσωπική του ζωή. Δεν με αφορά. Και ακόμη είναι έφηβη. Και θεωρώ ότι δεν έχω δικαίωμα να επεμβαίνω. Δεν έχω δικαίωμα να λέω: Κάν το ένα, μην κάνει το άλλο, κάνε έτσι, μην κάνει αλλιώ. Δεν είναι η δική μου η ζωή. Είναι η δικιά του η ζωή. Κόψε το στη μάνα σου και κόψε το και στον εαυτό σου να είσαι τόσο μαμόθρευτη. Είσαι θητή του εαυτού σου, όχι τη μάνα σου. Με το να συνεχίζει να συνεξαρτάσει από τη μάνα σου. Ψυχοθεραπεία τώρα. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά.